Χαίρετε εν πάντοτε αγαπητοί μου φίλοι, στην σημερινή μας συνάντηση θα δούμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να προσευχόμαστε. Συχνά τίθενται πολλά ερωτήματα όσον αφορά την προσευχή. Πώς είναι καλύτερα να προσευχόμαστε, να στεκόμαστε όρθιοι, να καθόμαστε, να είμαστε γονατιστοί, να υποκλινόμαστε, πρέπει τα χέρια μας να είναι ανοιχτά, κλειστά ή σηκωμένα προς τον Θεό. Πρέπει τα μάτια μας να είναι κλειστά όταν προσευχόμαστε. Πώς είναι καλύτερα να προσευχόμαστε σε εκκλησιαστικό περιβάλλον ή έξω στη φύση. Πρέπει να προσευχόμαστε το πρωί όταν σηκωνόμαστε ή το βράδυ πριν κοιμηθούμε. Υπάρχουν συγκεκριμένα λόγια τα οποία πρέπει να λέμε στις προσευχές μας. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να προσευχόμαστε. Έχει σημασία κάποιο από τα πράγματα που αναφέρθηκαν. Συχνά οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την προσευχή σαν μαγικό ξόρκι. Κάποιοι πάλι πιστεύουν πως αν δεν πούμε τα σωστά πράγματα ή δεν προσευχόμαστε στη σωστή στάση, ότι ο Θεός δεν θα μας ακούσει και δεν θα μας απαντήσει. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Ο Θεός δεν απαντάει στις προσευχές μας, λόγω της ώρας στην οποία προσευχόμαστε, ή λόγω του μέρους που βρισκόμαστε ή λόγω της θέσης του σώματός μας ή με τη σειρά την οποία λέμε τα λόγια της προσευχής. Δεν έχει σημασία λοιπόν αυτό ούτε αν προσευχόμαστε βράδυ ή πρωί, ούτε αν όρθιοι ή γονατιστεί ή καθισμένοι. Σημασία έχει το πνεύμα μας να είναι όρθιο, η ψυχή μας να είναι καιωμένη λαμπάδα, και τα λόγια που θα πούμε στο Χριστό και στην Παναγιά και στους Αγίους να βγαίνουν μέσα από την καρδιά μας, να τα αισθανόμαστε αυτά που λέμε και όχι απλά να κάνουμε μακρόσυρτες προσευχές και ο νους μας να μετεωρίζεται σε άλλα πράγματα. Λόγου χάριν, κάποιος ο οποίος είναι κουρασμένος και είχε μία δύσκολη μέρα στο χώρο εργασίας του ή στο σπίτι ή οπουδήποτε αλλού, Εάν καθίσει καθιστός στην καρέκλα και κάνει μία προσευχή στο Θεό δεν είναι και κολάσιμο. Βεβαίως, το επιθυμητό και το καλύτερο δυνατόν είναι τις προσευχές να τις λέμε όρθιοι. Αλλά μία προσευχή καρδιακή, ένα κομποσκίνι που θα κάνουμε μπορούμε και καθιστή να το κάνουμε. Τους χαιρετισμού στις Παναγίας, στις παρακλήσεις και όλα τα υπόλοιπα, το σωστό είναι να τα διαβάζουμε όρθιοι. Αποσεβασμό! προς τον Χριστό και την Παναγιά. Αλλά και πάλι, αν κάποιος, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ κουρασμένος ή έχει πρόβλημα με τα πόδια του και δεν μπορεί να σταθεί όρθιος, δεν θα τον κολλάσει ο Χριστός. Κάποιος ο οποίος όμως είναι υγιής και μπορεί να σταθεί, το καλύτερο είναι τους χαιρετισμού, την παράκληση και τις υπόλοιπε ακολουθίες να τις διαβάζει όρθιος. Εξάλλου, δεν διαρκούν πάρα πολύ αυτές οι ακολουθίες. Γύρω στα 30, με 35 λεπτά. Στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου λαμβάνουμε την οδηγία να έχουμε πίστη όταν προσευχόμαστε προς το Θεό, γνωρίζοντας ότι Εκείνος μας ακούει και θα μας δώσει ό,τι ζητάμε, αρκεί όμως αυτό που ζητάμε να είναι σύμφωνο με το θέλημά Του. Έτσι και στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου δηλώνεται «Ότι αν ζητήσετε στο όνομά μου, λέει ο Κύριος», θα το κάνω για να δοξαστεί ο πατέρας δια του Υιού. Αν ζητήσετε κάτι στο όνομά μου, εγώ θα το κάνω. Κατά αυτόν τον στίχο και άλλους στίχους, ο Θεός απαντά στις προσευχές μας, αν είναι σύμφωνες με το θέλημά Του. Και ο Θεός απαντάει στις προσευχές μας με τρεις τρόπους. Ναι, όχι, περίμενε. Ναι, απαντάει ο Θεός όταν ζητάμε την σωτηρία μας, την σωτηρία του κόσμου, την σωτηρία προς φιλών μας προσώπων και όταν ζητάμε να δοξαστεί το Άγιο Όνομά Του επί της γης. Με όχι, απαντάει ο Θεός στις προσευχές μας, όταν ζητούμε πράγματα τα οποία θα μας βλάψουν πνευματικά, όπως για παράδειγμα υλικά αγαθά, κοσμικές απολαύσεις, εφήμερες, ματαιότητες κλπ. Και περίμενε, μας λέει ο Θεός, για να μας δυναμώσει στην υπομονή, διότι όσα αμαρτωλοί και εμπαθής που είμαστε, αν προσευχηθούμε για κάτι στο Θεό και μας το δώσει αμέσως, είναι πάρα πολύ μεγάλες οι πιθανότητες να τον ξεχάσουμε το Θεό έπειτα, διότι τον Θεό εμείς οι άνθρωποι τον θυμόμαστε κυρίως στα δύσκολα, ενώ στα εύκολα και όταν μας πάνε όλα καλά στη ζωή μας, ξεχνάμε πολλές φορές να τον ευχαριστήσουμε. Γι' αυτό και ο Χριστός επιτρέπει να μας βρουν κάποιες δοκιμασίες για να τον έχουμε πάντοτε στο νου μας, πάντοτε να προσευχόμαστε σε Αυτόν και να μην τον ξεχνάμε και έτσι, δια της προσευχής, να αυξάνεται αφενός η υπομονή μας και αφετέρου να λαμβάνουμε πνευματική βοήθεια και ωφέλεια από το Θεό και ευλογία. Έτσι λοιπόν ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να προσευχόμαστε. Στην επιστολή προς Φιλιππισίους ο Απόστολος Παύλος γράφει να προσευχόμαστε δίχως να στεναχωριόμαστε, να προσευχόμαστε για τα πάντα και να προσευχόμαστε με ευγνώμονες τις καρδιές μας προς το Θεό. Ο Θεός θα απαντήσει σε αυτές τις προσευχές χαρίζοντας την ειρήνη Του στις καρδιές μας. Ο σωστός τρόπος να προσευχόμαστε είναι να ανοίγουμε την καρδιά μας μπροστά στο Θεό, να είμαστε ειλικρινεί και τίμιοι απέναντί Του, διότι Εκείνος μας γνωρίζει πολύ καλύτερα από ό,τι γνωρίζουμε εμείς τους ίδιους τους εαυτούς μας. Πρέπει να εκφράζουμε τα αιτήματά μας μπροστά Του, χωρίς να ξεχνάμε πως Εκείνος γνωρίζει ποιο είναι το καλύτερο για μας και δεν θα απαντήσει σε αίτημά μας, το οποίο δεν είναι σύμφωνο με το θέλημά Του και το οποίο έτοιμά μας μπορεί να μας βλάψει πνευματικά. Εμείς πρέπει να εκφράζουμε την αγάπη μας, την ευγνωμοσύνη μας, την λατρεία μας προς το Θεό, την απόλυτη προσκύνηση προς το Άγιο Όνομά Του, μέσω της προσευχής μας, χωρίς να ανησυχούμε, αν χρησιμοποιούμε τα σωστά λόγια, διότι ο Θεός ενδιαφέρεται για το περιεχόμενο της καρδιάς μας και όχι για τα ωραία μας λόγια. Βεβαίως υπάρχουν και οι διατεταγμένε ακολουθίες που μπορεί να κάνει κάποιος χριστιανός και είναι ευλογημένο και είναι πάρα πολύ καλό να τις κάνουμε. Όπως για παράδειγμα είναι η εωθινή προσευχή η οποία διαρκεί λιγότερο από πέντε λεπτά κάποιος ο οποίος βιάζεται και δεν έχει χρόνο που στην ουσία πάντα υπάρχει χρόνος, δικαιολογίες είναι όλα τα άλλα, μπορούμε να περιορίσουμε από κάτι άλλο, από την τηλεόραση, από το ίντερνετ κλπ και, και, να αφιερώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο στην προσευχή, αλλά λέμε τώρα, μπορεί κάποιο να διαβάσει την πρωινή προσευχή των 5 λεπτών ή τον όρθρο της ημέρας, αν κάποιο έχει περισσότερο χρόνο, το απόγευμα, τον εσπερινό, ή την παράκληση της Παναγίας ή και τα δύο, όποιος επιθυμεί και το βράδυ απαραίτητος το μικρό απόδειπνο με τους χαιρετισμού. Αυτές είναι οι διαταταγμένες ακολουθίες που τελούν οι χριστιανοί στην κατοίκον εκκλησία στα σπίτια τους. Αλλά εκτός από αυτές τις ακολουθίες πρέπει να λέμε και κάποια λόγια από την καρδιά μας βγαλμένα σαν να μιλάμε σε ένα οικείο μας πρόσωπο, τον πατέρα μας ή τη μητέρα μας, λόγου χάριν. Εξάλλου, ο ίδιος ο Χριστός μας το είπε ότι «εγώ είμαι και φίλος και αδελφός και πατέρα σας, τα πάντα είμαι εγώ για σας και η Θεοτόκος είναι η μητέρα μας». Πρέπει λοιπόν να απευθυνόμαστε προς τον Χριστό, την Παναγιά και τους Αγίους, οι οποίοι είναι φίλοι μας οι Άγιοι, να απευθυνόμαστε με απλά λόγια να λέμε αυτό που αισθανόμαστε μέσα μας με ειλικρίνεια, με καθαρότητα και με τιμιότητα απέναντί τους και ο Θεός εξετάζει το περιεχόμενο της καρδιάς μας, την ποιότητα της καρδιάς μας και όχι την ποσότητα ή τα ωραία λόγια μιας προσευχής που θα πούμε. Η προσευχή που πρέπει να κάνουμε πρέπει να έχει κάποια στάδια, κάποια τμήματα Δοξολογία, ευχαριστία προς το Θεό και ηκεσία. Δοξολογούμε το Θεό για το άπειρο μεγαλείο Του. Τον ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας χάρισε μέχρι στιγμής και για αυτά που θα συνεχίζει να μας χαρίζει όσο ζούμε. Και τρίτον, Τον παρακαλούμε να μας δώσει αυτά τα οποία εμείς επιθυμούμε και λέμε έπειτα «Κύριε, αν αυτά τα οποία επιθυμώ ο ίδιος θα με βλάψουν στην ψυχή μου, μην μου τα δώσεις. Όπως είπε και ο Χριστός στον κήπο της Γεθσιμανή, Πάτερ, όχι ως εγώ θέλω, αλλά όπως θέλεις εσύ. Υπακοή δηλαδή στο θέλημα του Θεού. Ό,τι θέλει ο Θεός ας μας στείλει. Το πρωταρχικό για το οποίο πρέπει να προσευχόμαστε είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Και να μας δίνει ο Θεός δύναμη να Τον αγαπούμε και τον Θεό και των πλησίων μας. Ο σωστός τρόπος να προσευχόμαστε είναι να εκφράζουμε τις καρδιές μας μπροστά στο Θεό. Αν καθόμαστε ή στεκόμαστε ή είμαστε γονατιστοί, αν τα χέρια και τα μάτια μας θα είναι ανοιχτά ή κλειστά, αν θα είμαστε σε εκκλησία, στο σπίτι ή έξω στη φύση, αν θα προσευχόμαστε πρωί ή βράδυ. Όλες αυτές είναι δευτερεύουσες ερωτήσεις, που εξαρτώνται από τις προσωπικές μας προτιμήσεις. Πώς θέλουμε δηλαδή εμείς να προσευχόμαστε. Η επιθυμία του Θεού είναι η εξής. Η προσευχή μας να είναι αληθινή και προσωπική σχέση μεταξύ του Θεού και ημών. Αυτά λοιπόν τα λίγα λόγια για το πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει. Όπως είπαμε κάποιος αν μπορεί να προσευχηθεί μέσα από την καρδιά του και να στέκεται όρθιος, είναι καλό και ευλογημένο. Αν κάποιος πάλι δεν μπορεί να σταθεί όρθιος και θέλει να καθίσει, δεν είναι κολάσιμο. Ή να κάνει το κομποσκίνη του καθιστός, αλλά με ευλάβεια, με φόβο Θεού και με ειλικρινή πίστη. Και δεν υπάρχουν κατάλληλες ή ακατάλληλες ώρες για προσευχή. Όλες οι ώρες είναι κατάλληλες και το πρωί για να ευχαριστήσουμε το Θεό που μας ξημέρωσε και είδαμε το φως του ηλίου, το πρωί πάντοτε πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας, να ανάβουμε το κερί μας, να λέμε και μία προσευχή προς το Θεό που μας ξημέρωσε. Μην ξεχνάς να ευχαριστήσεις το Θεό το πρωί, διότι ο Θεός δεν ξέχασε να σε ξυπνήσει από τον ύπνο. Το μεσημέρι πάλι και το απόγευμα να προσευχηθούμε πάλι στο Θεό για την ημέρα την οποία διαβαίνουμε, το βράδυ να Τον ευχαριστήσουμε για την ημέρα που έκλεισε και να Τον παρακαλέσουμε να μας διαφυλάξει από τους νυχτερινούς πειρασμούς και να μας αξιώσει να δούμε και το φως της επομένης ημέρας. Ο Θεός μας να μας ευλογεί όλους, να μας αγιάζει πάντοτε, να μας δίνει δύναμη, να επιτελούμε τα χριστιανικά μας καθήκοντα και να μας βοηθά να έχουμε συγκεντρωμένο νου και να μπορούμε να προσευχόμαστε απερίσπαστα, διότι ο νους περισπάται από τις μέριμνες. Στέλνει ο σατανάς την ώρα της προσευχής λογισμούς. Όσους λογισμούς δεν έχουμε στη διάρκεια της ημέρας, μας τους στέλνει ο σατανάς την ώρα της προσευχής. Και θέλει πάρα πολύ αγώνα για να καταφέρει κάποιος να έχει προσευχή απερίσπαστη να μην μετεωρίζεται ο νους του στα βιωτικά και στα άλλα. Αλλά αυτό σιγά σιγά με την δύναμη του Θεού ξεκινάμε εμείς λίγο λίγο την προσευχή και ο Θεός θα μας δώσει τη δύναμη και σιγά σιγά με τη βοήθειά Του θα καταφέρουμε να μην ταξιδεύει ο νους μας την ώρα της προσευχής. Να είστε καλά όλοι και πάντοτε να προσεύχεσαι στο Χριστό μας και στην Παναγιά μας πρωτίστως για τη σωτηρία της ψυχής και έπειτα για όλα τα άλλα, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε.